Πήγαινε σε Μιχάλη. Γεια σου Στράτο, γεια σου Παντέλο, γεια σου Μανώλια. Τραβήξτε τα ποτήρια σας να βάλω τις μεζέδες. Είναι και ο Δημητρός εδώ. Είναι και ο Δημητρός εδώ, πού είναι? Νάτος. Α, δεν τον είδα. Τι κάνεις Δημητρό? Τίποτα. Πάντα τίποτα έκανες εσύ. Από υγεία λέω πως είσαι. Γερός, πολύ γερός, πάρα πολύ γερός. Μόνο που τρέμεις φουκαρά σαν τον παλιό γερό. Αν μυαλό είσαι θηλυκό Μαρίνα δίχως γνώση. Εμένα να περιγελάς δεν κάνει γιατί ξέρεις πως ό,τι σου λάχει στη ζωή κακό, εγώ θα τρέξω πρώτος βοήθεια να σου δώσω. Αυτό το ξέρω Δημητρό, γι' αυτό και σε αγαπάω. Αυτό που λέω είναι χωρατά για να περάσει η ώρα. Το λες τα αλήθεια μ' αγαπάς? Όρκο να κάνω θέλεις. Όχι, όχι. Με φτάνει που τα ακούσανε αυτοί που με πειράζουν. Ώστε Μαρίνα θες να πεις πως τον θέλεις για άντρα. Για άντρα, τι λες βρε Νικολή. Για ξάδερφο, για φίλο, γείτονα, συμπέθερο. Για άντρα όμως όχι. Γιατί δεν είμαι όμορφος εγώ, δεν είμαι παλικάρι. Είσαι από όλα, αλλά τον άντρα που θα πάρω αλλιώς τον ονειρεύομαι. Για πες μας, πώς τον θέλεις? Με τα χαράς, ακούστε. Ο άντρας που θα παντρευτώ θα είναι από σόι. Σκληρό κολάρο θα φορεί, μολό χρυσό ρολόι. Φως πολύ θα βάζει και κολόνια και θα μ' αφήνει να γυρνώ κι εγώ με παντελόνια. Τα παντελό νουβενάει, το νησί θα σιγωνάει, τα κακά της χάλια τύρα φέρε να καρνιά. Σας τύρα! Παντρευτό θα έχει φίνους τρόπους. Θα κάνει πάντα συντροφιά με πλούσιους ανθρώπους. Θα έχει αυτοκίνητο και δεν θα μου θυμώνει όταν του λέω δώσε μου λιγάκι το τιμόνι. Αυτοκίνητο περνάει, το νησί δεν σιγωνάει, το τιμόνι μια κοπέλα θα μου. Με κοιτάει στα μάτια. Για κάθε τι που θα ζητώ θα γίνεται κομμάτια. Ευρώπες και Αμέρικες μαζί του θα γυρίζω. Θα δίνω μέσα μάνεκεν, θα πίνω, θα καπνίζω. Για κοιτάξτε πια περνάει, το νησί δεν σιγωνάει. Τώρα να μπει και τσιγάρο Παναγιά μου. Φάνατες ελληνικές ταινίες. Πόσες φορές τις είδαμε και πόσες γενιές μεγαλώσαν. Πόσες γενιές έχουν ενώσει και εμείς καλωσορίζουμε μια από τις πρωταγωνίστριες εκείνης της χρυσής εποχής του κινηματογράφου. Και την είδανε κιόλας. Την κυρία Μάρθα Καραγιάννη. Καλό μεσημέρι, κυρία Καραγιάννη. Μας ακούτε? Γεια σου, Λουκίλα μου. Γεια σας, κυρία Καραγιάννη, και από μένα, πώς είστε? Τι κάνατε? Δεν ακούω πολύ καλά. Α, δεν ακούει καλά. Εδώ το διορθώνουμε αμέσως. Το ακούω από μακριά. Μάλιστα. Εμείς βλέπουμε και φωτογραφία, είδαμε και το κλιπάκι από... Τα άκουσα. Αυτά τα ακούς, τα ακούτε? Αυτά τα ακούω, ναι. Αλλά δεν το ευχαριστιέμαι, είναι από μακριά. Ωραία, θα τα ευχαριστηθείτε που θα είναι στη ζούγκλα μας αναρτημένο σε λίγες ώρες και θα το βλέπουν και θα το ξαναβλέπουν όπως γίνεται και με αυτές τις ταινίες. Που, του αξέχαστου του φίλου μας, του Γιάννη του Δαλιανίδη, του που τόσο μας λείπει, έτσι. Ναι, αυτό είναι, ναι. Η οικογένεια πια με το Γιάννη. Ναι, μωρέ. Ναι, αυτό, ναι. Η οικογένεια. Αλλά... Μην κοιτάξετε που πέφτετε λίγο μακριά σε τοποθεσία και δεν μπορούμε να βλεπόμαστε τόσο συχνά. Με το Γιάννη ήμουν κάθε μέρα. Ακριβώς. Σε όλους μας λείπει. Έχουν αδειάσει νύχτες που λέω. Λόγω γυτνίασης ήταν, ναι, έτσι. Αλλά ήταν η οικογένεια με τον Γιάννη και πραγματικά 3,5 χρόνια που πέρασαν λες και έχουν αδειάσει νύχτες μας. Ναι, ναι. Αλλά η Μάρθα είναι εδώ παρούσα. Εν ενεργεία, θα έλεγα εγώ. Είναι στο θέατρο Αμυράλ. Δεν κατάφερα να δω ακόμα την παράσταση. Θα έρθουμε να τη δούμε όμως. Ναι, και η μαμά είπε μη. Στο θέατρο Μιράλ, μία παράσταση, μία σουρεαλιστική κωμωδία, πάρα πολύ ωραία, με την Νίνα τη Λοτσάρη, με τη Μίνα την Ορφανού, με την Λίλη Τσεσμετζόγλου, με τον Εμίλιο Ράπτη. Είναι όλοι νέα παιδιά, νέα παιδιά, ταλαντούχα,
Και στο ρόλο της μαμάς μάθες. Στο ρόλο της μαμάς μάθες. Ο Εμίλιος είναι εδώ πρωτοεμφανιζόμενος. Στο ρόλο της μαμάς η Μάρθα. Της μαμάς η Μάρθα, ναι. Ο Γιώργος ο Βάλερης κάνει τη σκηνοθεσία αυτού του πολύ ωραίου εγχειρήματος. Για να πω την αλήθεια. Μιλάμε λοιπόν για μια μουσική κωμωδία, έτσι. Μουσική κωμωδία, αλλά σουρεαλιστική, κωμικο-σουρεαλιστική και δραματική. Εγώ χθες κλαμμένοι μου ήρθανε στο καμαρίνι, γιατί είναι το τελευταίο μας συνδραματικό. Μέχρι πότε θα παίζετε η παράσταση, κυρία Καραγιάννη? Γεια σας και από μένα, η Λίτσα η Θεοφάνου είμαι, πώς είστε? Καλά είναι, καλά. Μέχρι πότε θα παίζετε η παράσταση? Όσο πάει. Α, είναι δηλαδή όλη τη σεζόν, κανονικά. Όλη τη σεζόν, ναι. Να σας ρωτήσω εγώ κάτι άλλο, επειδή σας βλέπω και στην τηλεόραση. Είστε ένας άνθρωπος που εμείς τουλάχιστον μεγαλώσαμε με τις πολύ ωραίες ταινίες αυτές που τις βλέπουμε μέχρι τώρα ακόμα μέσω της τηλεόρασης. Σας έχω δει σε αυτό το τελευταίο σύριαλ που παίζετε και είστε καταπληκτικοί, δεν έχετε χάσει τον πρίο σας, έτσι, την ομορφιά του παίξηματός σας. Πώς αισθάνεστε που εσείς είστε ένας άνθρωπος του κινηματογράφου μέσα σε αυτό το κουτί που πολλές φορές έχουμε ακούσει και παράπονα ότι γίνονται πρόχειρες δουλειές, ότι δεν μπορείς να προετοιμαστείς εύκολα, δεν είναι όπως οι ελληνικές ταινίες. Ποια είναι η δική σας γνώμη? Καλά, η αλήθεια είναι ότι είναι πιο πρόχειρα από το κινηματογράφο. Δεν μπορεί να ήταν αλλιώς. Ναι. Δεν μπορούσε να ήταν αλλιώς. Εσείς πώς αισθάνεστε μέσα σε αυτό το κουτί, ας πούμε, που κάνετε τώρα αυτό το σύριαλ? Και εσείς αυτό το κουτί κάνετε. Φυσικά. Εμείς μόνο που δεν είμαστε θεατρίνες. Όχι, δεν έχει σημασία. Την ίδια δουλειά κάνουμε. Εμείς το όχι, ενώ ξέρετε, στα τεχνικά, πώς ας πούμε αντιδράτε μέσα, δουλεύετε το ίδιο ή για λιγότερο? Πολύ, πάρα πολύ καλή της τηλεόρασης η τεχνική. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ καλή. Mm-hmm. Είναι εξαιρετική, μπορώ να πω. Mm-hmm. Είναι τρεις μεσή, τέσσερις. Είναι μια άλλη δουλειά. Ναι. Είναι δεν μπορεί άλλη... να συγκριθεί δηλαδή, δεν έχει μέτρο σύγκριση. Όχι, δεν συγκρίνεται. Ναι. Είναι μια άλλη δουλειά. Έχω δει στην τηλεόραση πολύ ωραίες δουλειές. Ναι. Άμα θέλει κάποιος να κάνει την ωραία και την καλή δουλειά, θα την κάνει και στην τηλεόραση. Πιστεύετε ότι παίζει ρόλο η κρίση στις δουλειές αυτές που γίνονται κάπως πιο πρόχειρες? Καλά, τώρα είναι διαλυμένα όλα. Τώρα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Λέω όταν γινόντουσαν δουλειές. Πάντως να αναπαρέμβω σε αυτό το θέμα της κρίσης, Μάρθα μου, γιατί άκουγα και τον Γιάννη τον Δαλιανίδη και ακούω και τον Μίμη τον Μπλέσσα να λέει ότι τότε με το μεράκι και με ελάχιστα πενιχρά μέσα, χωρίς να πέφτουν τα εκατομμύρια στο κινηματογράφο με το Φίνο, κάναμε αυτά τα ιθαλή αριστουργήματα, τα οποία τα βλέπουμε και σήμερα και χτυπάνε τα νούμερα όταν ένα κανάλι έχει πρόβλημα, ρίχνει μια ελληνική ταινία, ένα σιγουράκι που λέμε στη γλώσσα και ενώνει την οικογένεια και ανεβάζει τα νούμερα. Αυτά δεν απαιτούσαν χρήματα, απαιτούσαν πολύ ταλέντο και πολύ φιλότιμο. Ναι, και όπως λέει και ο Μίμης, δεν είχε συνδικαλιστεί, λέει, το μεράκι και υπήρχε μεράκι. Ναι. Είναι και αυτό. Πρόσεξε να δεις, είχαμε και από πίσω μας μια Φίνος Φιλμ η οποία μας κάλυπτε. Σε άλλες δουλειές, πολύ λίγες που δούλεψα, πάρα πολύ λίγες, ήταν λιώτικα τα πράγματα. Δεν ήταν η θαλπορή της Φίνος. Με το μακιγιάρ σου, με το κομμωτί σου, με όλα αυτά που είχαμε. Υπήρχε με μεγάλη το στούντιο διαφορά, μέσα λοιπόν. Στο Στεφίνος, θυμάσαι το στουντιάκι που είχε. Το στούντιο που βλέπαμε τα κομμάτια, αυτά που γυρίσαμε, τα τέτοια. Ήταν οργανωμένο. Η Φίνος ήταν παραμάουντ για την ελληνική πραγματικότητα. Ναι, αλλά και στα μουσικά κομμάτια, επειδή για όλα αυτά τα musical στα οποία αναφερόμαστε... αυτά τα κάναμε από το ταλέντο που είχαμε... Από το ταλέντο, ένα take, μία λήψη, όχι η ατέλειωτης ώρες ηχογράφηση, όχι ξεχωριστά κανάλια, εδώ ακούν και οι τεχνικοί μας που είναι νέα παιδιά και ξέρουν τι σημαίνει. Μία λήψη, ένα κανάλι, έτσι. Αυτά ήταν το ταλέντο. Εγώ ξέρω ότι για ένα χορευτικό θέλαμε δύο μέρες. Ένα χορευτικό, έλεγε και ο Γιάννης Δαλιανίδης, η Μάρθα μου, γιατί ήσασταν το αγαπημένο του παιδί, έλεγε η Μάρθα μου με το ταλέντο αυτό που έχει στο χορό και μας είχε αποκαλύψει κάποια στιγμή σε εκείνο το χορευτικό, το τσιγκάνικο, ότι επειδή έπρεπε... Αυτό το τσιγκάνικο το κάναμε δύο μέρες. Αυτό το τσιγκάνικο όμως είχε βάλει κάτι βαριδάκια, μας είχε πει στο
στρίφωμα. Κάτω στο στρίφωμα για να γίνει λήψη με την κάμερα, να μπορέσει να πιάσει την ταχύτητα. Για να κάνει αυτό εδώ, για να σηκώνεται και να κάνει αυτή την ομπρέλα. Διάφορα τρίκ κάνανε. Αυτά, ναι, μου λείπει ο Γιάννης, γιατί μου έλεγε πολλά τέτοια. Του έλεγα εδώ, ξέρω εγώ που είναι η έρημος, που είναι στο σχοινιά μου, έλεγε. Ήταν για τις λεπτομερείς, πολύ δηλαδή, πώς σα πω, τη δουλειά την έκανε... έβαζε όλο του το πάθος, όλο του το ταλέντο και έκανε δουλειά πολύ σπουδαία, πάρα πολύ σπουδαία. Αλλά να το τσιγκάνικο που το θυμήθηκε, στο τσιγκάνικο το κάναμε δύο μέρες. Να. Γιατί είχε κόσμο. Εάν δεν είχε κόσμο, θα το κάναμε πιο γρήγορα. Θα το κάναμε σε μία μέρα. Αλλά άμα είχε κόσμο, για να συντονίσει όλα αυτά, τα άλογα, τα τέτοια, ήθελε... Θα μου πεις στο Χόλιγου θα το κάνω 15. Άλλο αυτό. Πάλι για τα δεδομένα, ακριβώς και για το αποτέλεσμα, ναι. Αυτό και για τη διαχρονικότητα. Μιλάμε για μισό αιώνα ταινίες. Ήμασταν τυχεροί που δουλεύαμε στη Φήνος. Ήμασταν τυχεροί. Γιατί είχαμε... Μας παρήχε ό,τι έπρεπε να μας... έκανε αντιπαροχή στη δουλειά μας. Mm-hmm. Αντιπαροχή όχι σε λεφτά, ναι. Σε μέσα. Ναι, και εσείς επενδύσατε αντιστοίχως. Ναι, βέβαια. Οπότε, θέατρο Αμυράλ τώρα, κάθε μέρα, Τετάρτη με Κυριακή, πότε είναι η παραστάσεις. Θέατρο Αμυράλ, Κυριακή, Τετάρτη. Τετάρτη με Κυριακή. Σαββάτο και Κυριακή, απογευματινές. Mm-hmm. Πέμπτη και Παρασκευή, βραδινές. Α, μία παράσταση, επομένως, δεν κάνετε διπλές. Όχι μία. Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή, απογευματινή, τι ώρα. 6 και 4. Νωρίς. Κυριακή, 6 και 4. Σάββατο, 6 και 4. Την Τετάρτη. Μάλιστα. Και βραδινές, Πέμπτη Παρασκευή. Και βραδινές, 9. 9 η ώρα. Α, πολύ ωραία. Γιατί, όχι εκείνη η διπλή που είναι εξοντοτική. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Πέμπτη και Παρασκευή, 9. Mm-hmm. Εξαιρετικά. Οπότε... Ναι, αλλάξαμε το Σαββάτο μας, ενώ το είχαμε βραδινή, το κάναμε απογευματινή. Γιατί μας ζητάει πολλής κόσμος απόγευμα εμάς. Mm-hmm. Μας ζητάει πολλής κόσμος απόγευμα. Έρχονται και παιδιά. Ναι. Έχει δική οικογένεια. Με την τηλεόραση τελειώσατε, γιατί είδα εγώ το προχθεσινό επεισόδιο ότι πάτε στην Αμερική. Γυρισμένο. Τελειώσατε για τα επεισόδια να συνεχιστούν. Δεν νομίζω ότι θα συνεχιστούν. Εμένα δεν μου έχει πει άνθρωπος τίποτα. Mm-hmm. Και δεν νομίζω ότι θα συνεχιστούν. Τα έχετε βρει τελικά με τα οικονομικά σας που σας έχουν ταλαιπωρήσει τόσο όχι, πολύ. Όχι, εγώ... Όλους δηλαδή, δεν εννοώ μόνο εσάς. Δεν μπορούσα να περιμένω, αγάπη μου, αυτή την ιστορία και δεν μπορούσα και να πληρώσω την εφορία, οπότε τα χάρισα στην εφορία. Τα χάρισα στην εφορία να πάω να τα πάρει εκείνη. Τι χαρίσατε, για να το ξαναπώ. Τα χρήματα με την αμοιβή του σύριαλ αυτού έγινε σύριαλ, υπήρχε τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό το λέω και η κυρία Καραγιάννη, η οποία είναι αξιοσέβαστη, είναι ένας άνθρωπος που έχει μια καριέρα πίσω, δεν είναι σαν τους νέους ηθοποιούς να πεις ότι λιγάκι ας κάνουν και μια υποχώρηση για να γίνουν επώνυμοι, για να γίνουν διάσημοι κλπ. Και λέω την ίδια ταλαιπωρία είχε όπως είχαν και τα άλλα παιδιά, οι άλλοι. Την ίδια ταλαιπωρία. Ηθοποιοί δεν σεβαστήκανε δηλαδή τίποτα σε όλη αυτή την ιστορία. Και κάναμε και πρόσεχε. Είχε αρχίσει να έχουμε. Πώς σας το πρόβλημα, είχε αρχίσει. Ναι. Γι' αυτό γυρίστηκε. Όχι πέρσι, πρόπερσι. Δεν θυμάμαι. Πρόπερσι. Πάνω στο πρόβλημα είχε αρχίσει. Ναι, από πρόπερση είχε αρχίσει. Μπράβο. Ναι, δύο χρόνια περίπου. Και το παρακαλετό να κόψουμε ήταν από τότε. Και κόψαμε. Και κόψαμε και κόψαμε. Τίποτα δεν είναι. Και ενώ κόψατε εσείς, δεν παίρνετε τους μισθούς σας, έτσι δεν είναι. Ναι. Κόλληση εργού. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κρίνω τον κάθε άνθρωπο τι έχει στο μυαλό του. Όχι, αλλά ο κλάδος σας περνάει όπως και ο δικός μας κλάδος, οι δημοσιογράφοι. Περνάνε τεράστιες δυσκολίες. Δεν περνάει. Ναι. Δυστυχία τεράστια. Ναι. Βλέπετε να υπάρχει κάπου στο φως, στο τούνελ που λένε, κάποια ανάκαμψη όσον αφορά το δικό σας κλάδο. Βλέπετε κάτι να γίνεται. Είναι πολύ αργά πράγματα αυτά. Είναι πολύ αργά, λέτε. Πολύ αργά πράγματα. Ναι. Και μια και έχουμε γιορτές, κυρία Καραγιάννη, πολύ δυστυχία... Είμαστε μες στο Λάκκο και παλεύουμε. Ναι.
Και επειδή λέω είμαστε πλέον στις γιορτές μέσα και πολλή δυστυχία γύρω μας έχουμε και εμείς ακόμα, αν το πάρεις έτσι, δυστυχισμένοι είμαστε, γιατί αλλιώς είχαμε μάθει να ζούμε, αλλιώς μας επιβάλλουν να ζήσουμε τώρα, είναι και αυτό μια μικρή μεγαλύτερη δυστυχία. Τι μπορείτε να ευχηθείτε, τι θέλετε να ευχηθείτε στον κόσμο αυτό για τον καινούριο χρόνο το 2014? Να ευχηθώ να έχουμε έναν καλύτερο χρόνο. Καλύτερο, γιατί θαύματα δεν γίνονται. Ένα καλύτερο χρόνο. Να μην βλέπουμε αυτή τη δυστυχία πίσω μας. Mm-hmm. Δίπλα μας. Mm-hmm. Δηλαδή είναι παντού, βλέπεις δυστυχισμένους ανθρώπους. Όχι, ξέρετε, γιατί πολλές φορές μας κάνουν το μαύρο άσπρο και μας λένε ότι δεν έχετε και τίποτα πια, μια χαρά είσαστε. Ναι. Και δεν ξέρω αυτοί που βλέπουν τη χαρά που δεν βλέπουμε εμείς. Πού τη βλέπουν? Έλατε. Μα πού εδώ τι? Φτάσανε να πούνε οι εκπρόσωποι των Τροϊκανών ότι πώς κάνετε έτσι, λέει, για τους πληστηριασμούς εννοώ και ο κόσμος που θα βγει στους δρόμους και στα παγκάκια πάλι. Μα πώς κάνετε έτσι? Και σε άλλες χώρες είναι άστεγοι. Δηλαδή, επειδή είναι σε άλλες χώρες άστεγοι, και είχαν και το θράσος, είχανε και το θράσος να πούν φτιάξτε καταλύματα για τους αστέγους. Μην προστατεύσετε την κατοικία. Αυτή ήταν η θρασίτατη κουβέντα. Που εμείς ακόμα και στην κατοχή, με ξύλινα, με πληνθόκτιστα σπίτια πάντα, οι οικογένειες ήταν στεγασμένες. Ποτέ δεν ήταν χωρίς στέγη. Και αυτοί τώρα σου λένε. Υπάρχουν άστεγοι, λέει, σε όλο τον κόσμο, γιατί να μην είναι και σε εσάς? Τι πρόβλημα, λέει, έχετε? Καταλάβατε? Γι' αυτό ναι. Σας το λέω. Το ξέρω. Είμαστε σε μια δυστυχία, μάνα μου. Mm-hmm. Είμαστε σε μια ταλαιπωρία. Δεν είναι απίθανη. Αυτό που γίνεται είναι απίθανη ταλαιπωρία. Μπορούσατε ποτέ να το φανταστείτε? Τα λέμε, τα κάνουμε, τα φανάσουν, τα λένε πιο ειδικοί από εμάς. Ναι. Που κάνουν αυτές τις... τις εκπομπές, τα λένε, τσιρίζουνε, φωνάζουν, δεν ακούει κανείς, δεν υδρώνει τα αυτή κανενός. Δηλαδή, τόσο χοντρόπες έχουν γίνει. Πιστεύετε ότι, μάλλον πιστεύατε ποτέ ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο, στον 21ο αιώνα? Όχι, όχι μόνο σε εμάς. Όχι, καλέ, θα τα είχα προετοιμαστεί, δε. Άρα μας βρήκε προετοίμαστε. Είχα κάνει, όχι, όχι. Ναι. Θα μπορούσαμε δηλαδή να προετοιμαστούμε σε τέτοια κρίση? Αν το ξέραμε, ναι. Βέβαια θα προετοιμαστεί ο καθένας. Εκεί που είτε στα μπερκέτια του θα τα κόβε. Α, ωραία. Στα μπερκέτια του. Άρα θεωρείτε ότι ήμασταν σε πολύ μπερκέτι τότε? Θα πήγαινε στη Νότια Αμερική να την γυρίσει όλη με κρουαζιέρα και να δώσει ένα σπίτι σε... που πήγα εγώ. Ξέρω, έχετε ένα χόμπι να κάνετε πολλά ταξίδια. Και αυτό είναι ωραίο. Τότε μπορούσα να το κάνω. Η γύρισε όλο τον κόσμο, έτσι. Το θυμάμαι σε παλιότερη εκπομπή που είχε πει αυτό, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Ναι, ναι. Και μια άλλη κουβέντα που θυμάμαι, άλλη μια κουβέντα της Μάρθας, που είχε πει ότι ποτέ δεν ήμουν του παράνομου δεσμού, ήθελα τον άλλον να τον κρατάω από το χέρι και να λέω αυτός είναι ο δικός μου. Τα θυμάμαι να μεγαλύτερα αυτό στα συστηματικά. Δεν είναι, όχι, μ' άρεσε σαν κουβέντα, λεβέντικη. Αυτό. Είχε πει, αυτό μ' αρέσει. Θέλω να λέω, αυτό είναι δικό μου. Ήταν ειλικρινής. Το έχω αυτό, το έχω το DVD, νομίζω ότι το έχω δώσει, αλλιώς θα της το δώσω, από τηλεοπτική εκπομπή. Και ήταν έτσι έξω καρδιά, πραγματικά, και ειλικρινής η Μάρθα. Μάλιστα, εμείς θα έρθουμε το συντομότερο στα Μιράλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να σας χειροκροτήσουμε ως η μαμά λέει μη. Μη. Καλό 1914 να έχει. Ευχαριστώ. Όχι 1914 και εσύ μας πήγες. 2014. Μα φαίνεται ότι το 1914 περνάγαμε καταπληκτικά. 2014 καλό. Είπαμε, πήγαμε ρετρό, συγγνώμη, αλλά εντάξει, ωραία. Ήτανε το αστείο της, στο κλείσιμό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Και θα να είστε καλά. Άλλη. Γεια σας. Ήταν η Μάρθα Καραγιάννη και πάμε σε τραγούδι. Κυρίες μου και κύριοι, επιτρέψτε μου να χορέψω κι εγώ προς τιμήν του πρίγκιπος μαζί με το μνηστήρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μου λείπει αυτή η τιμή. Γιατί πρίγκιψ, γιατί μας προσβάλλετε? Άμα θέλετε να χορέψουμε οι δυο μας. Μεγάλη μου τιμή. Αλλά από τη διάβαση της εφημερίδας εσείς δεν ξέρετε μοντέρνους χορούς. Ενώ ο μνηστήρας μου είναι άσος. Λοιπόν, καμαρώστε μας. Shake!